ψάχνει τον Βούκιτ. Αυτός κατέβασε, καταπληκτική ενέργεια για το 1-0 στο 58. Εκπληκτικό γκολ του Βούκιτ. Το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, υποστηρικτής και συνεργάτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα τελευταία 6 χρόνια, θα ήθελα να ευχηθεί τις καλύτερες επιτυχίες για το μέλλον και να βραβεύσει τον παίκτη του ΠΑΟΚ, Σουάνι Βουρυβούκερς. Πήρε το βραβείο για ένα πολύ όμορφο γκολ, το είπε και ο ίδιος σε δηλώσεις του. Αν είναι πιο σημαντικό το ότι πέτυχε ένα τόσο όμορφο γκολ ή ότι έχει 3 γκολ σερί, σε 3 παιχνίδια δηλαδή. Στο καμένα το σημαντικότερο είναι ότι κέρδισε η ομάδα. Χαίρομαι σίγουρα που πέτυχα τα γκολ, αλλά για μένα το σημαντικότερο είναι ότι η ομάδα κερδίζει και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Κερδίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Στο Καμάντα Βίγκρα. Του αρέσει ο τίτλος της χρυσής αλλαγής, γιατί αυτό το τίτλο έχει. Ότι μπαίνει από τον πάγκο και καθαρίζει τα παιχνίδια. Μου είναι ευχάριστος αυτό το τίτλος και σας ευχαριστώ που μου το δίνετε. Αλλά το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε έτσι και να συνεχίσει και η ομάδα έτσι και εγώ θέλω να προσφέρω ακόμα περισσότερα. Είναι στην καλύτερη φάση από τότε που ήρθε στον ΠΑΟΚ, στην καλύτερη φόρμα. Νιώθω πολύ καλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορώ να ανεβάσω ακόμα και μπορώ να αποκτήσω καλύτερη φόρμα. Και εγώ και οι άλλοι συμπαίκτες μου, έτσι ώστε να αποδώσει και η ομάδα καλύτερα στο μέλλον. Είναι 34 χρονών. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες του με τον ΠΑΟΚ? Μπορεί να είναι και η τελευταία μου χρονιά αυτή, οπότε σίγουρα αυτό που θα ήθελα να κερδίσουμε το κύπελλο και να διεκδικήσουμε ό,τι πιθανότητες υπάρχουν στο πρωτάθλημα. Έχω πάρει στην καριέρα μου αρκετά κύπελλα και πρωταθλήματα, αλλά σίγουρα θέλω ακόμα έναν τίτλο πριν κλείσει η καριέρα μου και στην Ευρώπη νομίζω ότι ο στόχος είναι να περάσουμε τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Επειδή ήταν και πέρυσι στον ΠΑΟΚ το τελευταίο εξάμηνο, πόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να το πετύχει ο ΠΑΟΚ αυτό φέτος, με το πρωτάθλημα κυρίως, επειδή έχει και την εμπειρία, έχει δει τις άλλες ομάδες και αν θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είναι πιο γεμάτος, έχει πιο πολλές λύσεις για να το κάνει αυτό? Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα φέτος και πιστεύω πως μπορούμε να διεκδικήσουμε πιθανότητες στο πρωτάθλημα, ό,τι πιθανότητες να τις διεκδικήσουμε και να κυνηγήσουμε το κύπελλο για να το κατακτήσουμε. Ευκαιρία δοθείς, επειδή πολλά έχουν γραφτεί και άλλα τόσο έχουν ακουστεί, αν θέλει ο ίδιος να μας κάνει ένα σχόλιο για την συνομιλία και τη συνάντηση που έχει με τον Κάτσε. Όχι, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα από αυτό. Εγώ ήρθα εδώ για να πάρω το βραβείο και να μιλήσουμε από εδώ, δεν θέλω να αναφερθώ σε... Απλά επειδή περνάει προς τα έξω μια εικόνα ότι θα έχει ο ίδιος πρόβλημα αν γυρνούσε ο Κάτσε, μπορεί να δημιουργούνταν πρόβλημα στην ομάδα. Ισχύει κάτι τέτοιο ή για τον Βούκετς δεν υπάρχει τέτοιο θέμα? Για να το ξεκαθαρίσουμε, μην νομίζει ο κόσμος. Και πάλι δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι. Απλώς το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή είναι η απόφαση της διοίκησης. Εγώ θα παίζω κανονικά. Οτιδήποτε. Δεν είναι καθαρά απόφαση της διοίκησης. Δεν έχει να κάνει καθόλου με εμένα. Εγώ θα παίζω παντό στο Ρωμανό. Νωρίς δεν είναι ακόμα για να σκέφτεται το καλοκαίρι να σταματήσει το πρόβλημα. Εγώ νιώθω καλά με τον εαυτό μου σίγουρα. Δεν το έχω αποφασίσει, το σκέφτομαι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά υπάρχουν και άλλα προσωπικά πράγματα. Θα το δούμε προς το καλοκαίρι. Είναι νωρίς. Είναι το καλύτερο γκολ της καριέρας, το πιο όμορφο, το πιο εντυπωσιακό? Έχει πετύχει κάποιο γκολ καλύτερο? Έχω πετύχει αρκετά γκολ στην καριέρα μου και όλο το καθένα από αυτά με έκανε ξεχωριστά χαρούμενο. Απλώς η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι σίγουρα από τα καλύτερα. Επειδή έχει παίξει σε πολύ μεγάλες ομάδες και σε διάφορα πρωταθλήματα, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που βρίσκεις στον ΠΑΟΚ? Δεν το συνάντησε εδώ. Αυτό που μπορώ να ξεχωρίσω είναι σίγουρα οι φίλαθλοι που για μένα είναι από τις καλύτερους στην Ευρώπη και αυτοί από μόνοι τους δίνουν σε όλους τους δεστές ένα κίνητρο για να αποδώσουν το καλύτερο. Αυτό εγώ θα ξεχωρίζω περισσότερο.